Καλησπέρα σε όλους. Σε αυτές τις περιπτώσεις όταν καθυστερεί ο μιλητής. Έχει ποινή. Όχι, λέμε το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Λοιπόν, προ 2 ή 3 μηνών βρήκα στο ήρωή, ανακάλυψα μια συνέντευξη για την παρουσίαση αυτού του βιβλίου, ψηλαφώντας τον άνθρωπο του μέλλοντος. Κοινή ήταν 2 που έπρεπε να κάνω. Καταρχάς να πω ότι αυτή τη συνέντευξη την είδα 3 φορές. Λοιπόν, ποιες ήταν οι 3 κινήσεις? Η πρώτη ήταν να αγοράσω το βιβλίο για να το δω. Η δεύτερη ήταν να βρω συγγραφέα. Πού? Στο Facebook. Και να τις κάνω ετοιμαφιλίες και να αρχίσω ένα διάλογο. Η τρίτη βεβαίως ήταν να το σκαλέσω. Αφού στο, όπως σας έχω πει, στο συνέδριο Φιλοσοφία και Τεχνολογία, που έγινε πριν από λίγες μέρες στην Ολυμπία, το θέμα το δικό μου ήταν από τον πολίτη στον μετάνθρωπο. Είχα αρχίσει και το έγραφα, αλλά η βιβλιογραφία ήταν λίγη. Και όταν λέω βιβλιογραφία, εννοώ βιβλιογραφία που είναι εναντίον του μετασχηματισμού αυτού. Γιατί η βιβλιογραφία υπέρ υπάρχει αρκετή. Έτσι, Χαράρι, Τάσης και λοιποί. Άνθρωποι που θέλουν το καλό μας. Καλοί άνθρωποι. Και μάλιστα είχα πάρει και ένα βιβλίο, το είπα, το ξέρει η Σουμπρία, το έχω συζητήσει. Να μην πω το συγγραφέα, θα το πούμε μετά ακαδημία, το οποίο το παρουσίασε κάπου και είδα στο τραπέζι των μιλητών, είδα και τον Νίκο Παπανδρέου. Και τώρα λέω, αυτός είναι εναντίον του μετανθρωπισμού, υποτίθεται, και έχει, έχει συνομιλητή τον Νίκο Παπανδρέου. Εδώ κάτι τρέχει. Και αυτό το έβγαλα άρον-άρον από τη βιβλιογραφία της Ολυμπίας. Λοιπόν, ένα πράγμα θα πω και θα δώσω αμέσως το λόγο στη Σωτηρία. Το βιβλίο το διάβασα ανεποκατεμένος στη Θεσσαλονίκη, με τη 115. Νομίζω τελειώνει ένα κεφάλαιο. Όταν ανέβαινα, θα το θυμάμαι καλά, ναι, 115, το υπόλοιπο το διάβασα μετά. Το κεντρικό μήνυμα που θα πρέπει να και πάνω σε αυτό θα συζητήσουμε είναι αυτό που χαράρει. Ότι μέχρι τώρα ξέρουμε τι λέτε, που είστε και τι κάνετε. Αλλά τι δεν ξέρουμε, τι έχετε μέσα στο δέρμα σας. Το λέω καλά, κάπως έτσι είναι. Στο δέρμα. Ναι, μέσα στο δέρμα σας. Στο δέρμα. Στο δέρμα. Στο μυαλό. Στο δέρμα. Ξέρουμε τι έχετε στο μυαλό. Το μυαλό ξέρω. Και ο όνομά σας και με το κινητό είναι η προέκταση του χεριού σας έχει γίνει. Το smartphone. Ναι. Εκείνη η προέκταση του χεριού σας. Υπάρχει μια απόσταση. Αυτή η απόσταση μπορεί να μετανιστεί. Και αυτό μπορεί να σωματωθεί. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά. Σταματάω εδώ. Θα μας αναπτύξει η κυρία Φανίδου και θα την ακούσουμε με μεγάλη ευχαρίστηση. Να μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για την τιμή που κάνετε, για τα καλά λόγια. Έχω ετοιμάσει να σας πω κάποια πραγματάκια, ώστε και να μην επαναλαμβάνονται πράγματα που μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο, έτσι όπως η συνέντευξη, και έτσι λίγο πιο προχωρημένα, γιατί μαθαίνω ότι εδώ μελετάτε φιλοσοφία και είστε άνθρωποι έτσι, διαβασμένοι, και θα το πάμε λίγο έτσι παραπέρα. Σας σκέφτηκα δηλαδή να αναδείξουμε κάποια σημεία του βιβλίου και την βιβλιογραφία που έχω χρησιμοποιήσει, που είναι έτσι λίγο πιο προχωρημένη. Γιατί έχει έννοιες που θα μπορείτε εύκολα να καταλάβετε. Έλεγα να κάνω ένα γρήγορο πέρασμα του βιβλίου, εκτός αν έχετε διάσει κάτι παρόμοιο, τι περίπου περιέχει το κάθε κεφάλαιο, πολύ συνοπτικά. Λοιπόν, εκτός από πρόλογο και εισαγωγή, το πρώτο κεφάλαιο ασχολείται με την το πρώτο μέρος, μάλλον, ασχολείται με την ψηφιακή διάσταση της ζωής, όπως αυτή έχει πλέον μπει κανονικά στη ζωή μας. Έχουμε μια διάσταση, ένα ψηφιακό εαυτό. Γι' αυτό σκέφτηκα και επινόησα έναν όρο που δεν τον βρήκα κάποιο στην βιβλιογραφία, οπότε μάλλον έχω πει μητρότητα, είναι ο ψηφιακός υπαρξισμός, που εκφράζει, μπορεί να αναπτυχθεί σε διάφορες προεκτάσεις,
Αν δείτε το βίντεο της βιβλιοπαρουσίασης της επίσημης, ο ένας ομιλητής έκανε πολύ διεξοδική έτσι, μια ωραία ανάλυση. Εγώ θα σας πω έτσι, με δύο λόγια ότι είναι αυτή η έντονη ανάγκη αυτής της ψηφιακής οντότητας, του ψηφιακού εαυτού, να υπάρχει και να αποτελεί ένα ισχυρό κομμάτι του εαυτού μας και της ζωής μας. Και αυτό νομίζω το παρατηρούμε όλοι. Γίνεται μια μικρή περιγραφή από τεχνολογίες που είναι, είτε έχουν εφαρμοστεί σε εμπειριακό στάδιο ή σε ένα συνδραματικό στάδιο, για να μπορείς ο αναγνώστης λίγο να μπει στο νόημα, να δει περίπου πού κινείται όλη αυτή η τεχνολογική πρόοδος. Το δεύτερο κεφάλαιο, οπότε το πρώτο κεφάλαιο λέγεται ψηφιακός υπαρξισμός. Στο δεύτερο κεφάλαιο μένουμε συνδεδεμένοι. Εκεί αναδεικνύω το ότι τη φράση, την παράφραση του Descartes, είμαι συνδεδεμένος άρα υπάρχω, γιατί διαφορετικά όποιος δεν έχει Facebook είναι σαν να μην υπάρχει, όποιος, νομίζω το βιώνουμε όλοι. Η τεχνολογία διαμεσολαβεί πια στις ανθρώπινες σχέσεις και στις πιο στενές σχέσεις και στις ερωτικές που πιάνει και το τρίτο κεφάλαιο. Μέσα από την τεχνολογία δεν είναι απλά ένα τηλέφωνο όπως ήταν παλιά, έτσι. Εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, δηλαδή πατάμε καρδούλες, πατάμε εικονάκια. Η ανταλλαγή συναισθημάτων περνάει πάρα πολύ μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα. Και η αλήθεια είναι ότι λίγο-λίγο μας απογυμνώνουν, ειδικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν παρατηρήσετε, έχουν μια τάση να μας αφαιρέσουν τα ανθρώπινα στοιχεία, αυτά που είναι κατεξοχήν ανθρώπινα στοιχεία. Γι' αυτό και θα δείτε ότι επιμένει το Facebook, ας πούμε, να βάλουμε το avatar μας, να μην έχουμε τη φωτογραφία μας, αλλά ένα καρτούν, ένα εικονάκι, μια ζωγραφιά που είμαστε εμείς. Δηλαδή, αρχίζουν ένα-ένα και φεύγουν τα ανθρώπινα στοιχεία από πάνω μας. Οπότε διαμορφώνεται αλλιώς και η ταυτότητά μας. Γι' αυτό και στον υπότιτλο του βιβλίου μιλάω για μια αναζήτηση ταυτότητας αυτή την εποχή. Γιατί τα πράγματα δείχνουν ότι υπάρχει μια αλλαγή έντονη σε αυτό. Το δεύτερο κεφάλαιο έχει και κάποια σημεία που αγγίζουν το θέμα της ιδιωτικότητας, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί από εκεί έχει ξεκινήσει όλο, από το ότι με τη φράση που ακούμε όλοι, δεν έχω τίποτα να κρύψω, δεν πειράζει, ας με παρακολουθούν, ας με διαβάζουν, δεν με ενδιαφέρει. Έχουμε δώσει πάρα πολύ λίγη σημασία στον ιδιωτικό μας χώρο. Και όλη αυτή η διάχυση των δεδομένων μας παντού, νομίζω ότι έχει γίνει ανεξέλεγκτη. Και δεν συνειδητοποιούμε κι εμείς καλά-καλά πού πηγαίνουν όλα αυτά τα δεδομένα. Και φυσικά δεν μπορούμε ποτέ να τα τραβήξουμε πίσω. Έτσι, ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο, υπάρχει εκεί για πάντα. Οπότε μιλάω για την αυτοκατάλυση της ιδιωτικότητας. Μόνοι μας την έχουμε παραδώσει. Υπάρχει ένας όρος που, μιλώντας για τα δεδομένα λοιπόν, ως η νέα υπερδύναμη, η data is the new gold, τα δεδομένα είναι ο νέος χρυσός. Όλοι γνωρίζουν πια ότι οι ισχύς που μπορεί να έχουν κράτη, εξουσίες, δεν είναι πια ούτε η γη, ούτε ο ρεπτός πλούτος, ούτε χρήματα, ούτε πυρηνική ενέργεια ή κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή είναι τα δεδομένα. Και φυσικά όχι μόνο ο όγκος των δεδομένων και το είδος των δεδομένων, αλλά και οι δυνατότητες επεξεργασίας τους. Οπότε εκεί μπαίνουν και οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, γιατί πια δεν είναι κρατικές, είναι ιδιωτικές. Και υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη σύμπραξη κρατών και εταιρεών της Big Tech, όπως λέμε Big Pharma, υπάρχει και Big Tech. Μια υπερδύναμη πρακτικά. Έχει ακουστεί και ο όρος αλτρουισμός των δεδομένων. Αλτρουισμός δεδομένων, με την πρόφαση ότι δεν αρκεί να δίνεις δεδομένα, αλλά πρέπει, είναι καλό να τα μοιράζεσαι για την κοινότητα. Δηλαδή κάνεις καλή πράξη αν τα μοιράζεσαι και δωρεάν. Δηλαδή μην ζητήσει κανείς αντάλλαγμα γι' αυτό. Θα το βρείτε και αυτό στο βιβλίο, πώς πλασάρετε. Μιλάμε για μια ψηφιοποίηση των πάντων. Αυτός είναι ο στόχος της νέας εποχής, ας πούμε. Αυτό σημαίνει μετατροπή πληροφοριών, ιστορικών στοιχείων, αντικειμένων ακόμα. Μια μεταφορά σε ψηφιακή μορφή.
περιγράφω διάφορα πράγματα στο δεύτερο κεφάλαιο, όπως το όραμα της υπερνοημοσύνης, το διαδίκτυο των πραγμάτων, που ίσως έχετε ακούσει γιατί υπάρχει τώρα. Πάμε στο διαδίκτυο των πάντων αργότερα. Γενικότερα όλα αυτά σημαίνουν διασύνδεση μέσω του διαδικτύου. Πολλοί όροι, έτσι να κάνω μια μικρή παρένθεση, πολλοί όροι δεν είναι επιστημονικοί ή τεχνολογικοί. Κάποιοι, αρκετοί από αυτούς τους όρους είναι όροι marketing. Δηλαδή έχει μπει μέσα και το κομμάτι του marketing που απευθύνεται σε εμάς με την ιδιότητα του καταναλωτή. Έτσι, δηλαδή τα smartphone, ας πούμε, η έξυπνη τεχνολογία είναι περισσότερο μαρκετινίστικος όρος παρά επιστημονικός ή τεχνολογικός. Εγώ τα περνάω τώρα γρήγορα, θα σας πω και κάποια άλλα και μετά ό,τι άλλο, ό,τι σας κεντρίζει το ενδιαφέρον μπορούμε να το συζητήσουμε, έτσι. Λοιπόν, το τρίτο κεφάλαιο μπαίνει λίγο πιο βαθιά και μιλάει για τον έρωτα στην κυπριακή εποχή, για πράγματα που δεν έχουν γίνει ίσως ακόμη, αλλά είναι πολύ κοντά, την περίοδο της πανδημίας, ειδικά σε χώρες όπως η Ιαπωνία, για παράδειγμα, που είναι πάρα πολύ μπροστά στην τεχνολογία. Υπήρξε τρομακτική αύξηση των sex robots, των εφαρμογών που μέσω διαδικτύου, στην ουσία είναι ένα chatbot με το οποίο μπορείς να κάνεις φιλική σχέση, συζήτηση, μπορεί να είναι ο σύντροφός σου, μπορεί να τον διαμορφώσει όπως θέλεις. Γιατί η κοινωνική απόσταση έκανε λίγο δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχει μια κουλτούρα ψηφίου σεξουαλισμού, όπως λέγεται. Οπότε η παρέμβαση της τεχνολογίας, η διαμεσολάβηση, μπαίνει σε πολύ πιο στενές και κοντινές σχέσεις. Δεν μένει απλά σε μια κοινωνική έτσι, επικοινωνία. Αν διαβάσει κανείς και τον Θεοφάνη Τάση και γενικά τον μετανθρωπισμό, θα δει ότι υπάρχει και μια επιθυμία των τεχνοτοπιστών για έλεγχο των συναισθημάτων. Δηλαδή, γενικότερα για έλεγχο του ανθρώπου θα έλεγα, αλλά μπαίνουμε ακόμα και στο κομμάτι του συναισθήματος. Γιατί θεωρείται ότι μπορεί ο άνθρωπος να γίνει πιο παραγωγικός, εάν συγκρατεί την παρόρμησή του και σκέφτεται πιο ορθολογιστικά εκεί που πρέπει κλπ. Αυτά μας θυμίζουν και λίγο τον Huxley, το θαυμαστό καινούργιο κόσμο. Δεν, ελπίζω να μην ζήσουν τέτοια πράγματα. Το τέταρτο κεφάλαιο. Προχωράμε και συζητάμε στο τέταρτο κεφάλαιο για την τεχνολογία ως νέα θρησκεία. Έχει κάποια χαρακτηριστικά θρησκείας η νέα τεχνολογία που δεν μπορούν να μας αφήσουν έτσι, αδιάφορους. Και θα έλεγα ότι το κυρίαρχο είναι η επιδίωξη για την αθανασία, δηλαδή της κατάλυσης του θανάτου, της διαιώνησης της ζωής, της κατάλυσης του γίγαντος, που μέχρι τώρα μόνο σε μεταφυσικό ας πούμε, επίπεδο μπορούσε κανείς να βρει κάποιες λύσεις ή προτάσεις για κάτι τέτοιο. Εδώ τώρα έρχεται η τεχνολογία καινούργια να πει ότι θα το λύσω εγώ αυτό το πρόβλημα. Είναι ένα τεχνικό, όπως λέει και ο Χαράρη, είναι μια τεχνική βλάβη ο θάνατος, οπότε θα βρω τη λύση και θα το διορθώσω. Θα παίρνω δύο κατσαβίδια. Βέβαια αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα, έτσι πρέπει να το πούμε, είναι μόνο στο επίπεδο των ονείρων και των υποσχέσεων. Ωστόσο, ίσως ξέρετε ότι συντηρούνται άνθρωποι με βάση με την πυλογονική, με την τεχνική της πυλογονικής, σε τρομερά χαμηλές θερμοκρασίες, με κάποιες ειδικές τεχνικές, ώστε όταν βρεθεί η λύση για την ασθένειά τους ή για την, πώς να το πω, για την επιδιόρθωση, ας πούμε, των προβλημάτων στο σώμα, να μπορέσουν να τους αναζωογονήσουν, να τους ξεπαγώσουν τα λένε, να τους, και να εφαρμοστούν πάνω τους τα τεχνολογικά αυτά επιτεύγματα με τη λογική ότι θα διαλυστεί η ζωή τους. Μιλάμε βέβαια για τεράστια ποσά, για ανθρώπους που έχουν πάρα πολλά χρήματα για να το κάνουν αυτό. Βρίσκονται, το λέω γιατί δεν ξέρω αν ακούγεται φρικιαστικό, ακούγεται και λίγο περίεργο και λίγο ειρωνικό, γι' αυτό έτσι το λέω, με την έννοια ότι υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά ελπίζουν ότι αν τους καταψύξουμε, μετά θα μπορέσουμε να τους επαναφέρουμε και να παραμείνουμε ζωντανοί. Είναι πάνω από 200 άνθρωποι σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, καταψυγμένη, ολόκληρη, και μετά έχουμε και τμήματα, κυρίως τον εγκέφαλο. Όποιος δεν έχει πολλά χρήματα για ολόκληρο το σώμα, πληρώνει μόνο τον εγκεφαλό του για να αρχίσουμε να συζητάμε για μεταφόρτωση του νου και τέτοια πράγματα.
οι εταιρείες αυτές τους αναφέρουν ως ασθενείς, τους ανθρώπους που είναι στην κατάσταση, όχι ως νεκρούς. Συγγνώμη, είναι νεκροί όμως. Δεν έχουν πεθάνει. Στην ουσία, εντάξει, γίνεται μια διαδικασία ψήξης τους. Όταν βρίσκονται, πότε μπορεί να γίνει αυτό, σε κάποιο ατύχημα, έτσι, όταν κάποιος είναι σε ένα τελικό στάδιο μιας νόσου. Και είναι για να πεθάνει. Ναι. Τέλος πάντων. Είναι λίγο αμφιλεγόμενα αυτά. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί. Είδατε το προηγούμενο αιώνα, ας πούμε, βγήκε το ζήτημα του εγκεφαλικού θανάτου. Και αυτό δεν είναι και τόσο απόλυτο. Δηλαδή υπάρχει τώρα το debate. Τι είναι θάνατος. Εδώ συζητάμε ότι δεν έχουμε ψυχή, δεν υπάρχει πνεύμα, θα δείτε λένε μετά παρακάτω οι μετανθρωπιστές. Ναι, όχι μόνο, όλοι. Η ταινία τα 8 τελευταία λεπτά. Όταν λέμε ότι ο θάνατος είναι μια τεχνική βλάβη και εμείς, δηλαδή οι ορισμοί, αυτό είναι πολύ αστοχό, είναι αφορμή να πω αυτό, οι ορισμοί έχουν αλλάξει. Λέξεις που, και έννοιες που ξέραμε εμποτίζονται με άλλες έννοιες, ανατρέπονται, γι' αυτό θέλει και λίγο προσοχή και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό είναι και ένα παιχνίδι του μυαλού, δηλαδή που παίζεται στο μυαλό μας. Οπότε καλό είναι να θυμόμαστε και τις κλασικές αξίες που και εσείς εδώ μελετάτε και δεν μπορεί τώρα μια φρούτα τεχνοτοπιστές ή επιστήμονες ή δεν ξέρω τι άλλο να μετά από τόσους αιώνες ξαφνικά να έρχονται και να ανατρέπουν όλη τη φιλοσοφία, όλη την έρευνα, τα πάντα όλα και να μας λένε ότι δεν ήταν έτσι. Τέλος πάντων, χρειάζεται μια κριτική ματιά σε όλο αυτό. Αυτό είναι το πρώτο μέρος του βιβλίου. Το δεύτερο είναι λίγο πιο έτσι, υπαρξιακό, κοινωνικό κλπ. Το πέμπτο κεφάλαιο που θα ήθελα να σταθούμε είναι η ζωή σε άλλες πραγματικότητες. Δηλαδή, πιάνει το κομμάτι των εικονικών πραγματικότητων, εικονικής πραγματικότητας. Τώρα, εκεί έχει πάρα πολύ ζουμί. Φαντάζομαι ότι ξέρετε όλη την εικονική πραγματικότητα. Είναι αυτά τα τρισδιάστατα περιβάλλοντα που φοράνε τη μάσκα εδώ, τα ακουστικά, τα headsets. Αυτά ξεκίνησαν μέσα από τη διασκέδαση, από την ψυχαγωγία. Τα παιχνίδια, τα τρισδιάστατα, τα περισσότερα τα παιδιά. Τώρα, βέβαια, μέσω εικονικής πραγματικότητας μπορεί να πάει κανείς και διακοπές, να πάει του λοιπόν, να ξαναγυρίσει σε ένα μουσείο. Μπαίνει σιγά σιγά και σε κάποιες εταιρείες ως κομμάτι της εργασίας τους. Σε αποθήκες, βλέπεις είναι σαν εικονική αποθήκη που ο εργαζόμενος κάνει έτσι και τραβάει ξέρω, το προϊόν, βλέπει τι έχει μέσα, ενώ δεν είναι στην αποθήκη, είναι σαν να είναι. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ έχει εισηγηθεί εικονικά εργαστήρια για τα σχολεία, δηλαδή αντί να κάνουν χημεία τα παιδάκια με τα διάφορα τα... να έχουν εικονική αφορά αυτά εδώ και να βλέπουν ότι δίθεν κάνουν πειράματα κλπ. Λοιπόν, εδώ τώρα υπάρχει το δίλημα. Η εικονική πραγματικότητα είναι εικονική ή πραγματική. Δηλαδή είναι οξύμορο και η ίδια η φράση, έτσι. Λοιπόν, το αστείο είναι, τώρα εδώ θα ανοίξω τις βιβλιογραφικές μου πηγές, ό,τι θα σας αναφέρω εδώ από βιβλιογραφία, υπάρχει πίσω στο βιβλίο, έτσι. Οπότε θα το δείτε. Λοιπόν, εδώ πέρα μας λένε ότι η εικονική πραγματικότητα είναι πραγματική. Το ίδιο πραγματική με την πραγματική ζωή. Ναι, αυτό τώρα δεν είναι ένα ερωτηματικό εδώ. Μάικ Ουλχάιμ, ας πούμε, λέγεται φιλόσοφος του διαδικτύου. Θα σας διαβάσω λίγο από το βιβλιαράκι του. Τώρα είναι στα αγγλικά, ελπίζω να μην σας καθυστερώ προσπαθώντας να μεταφράσω ταυτόχρονα. Χαρακτηριστικά των εικονικών πραγματικότητων των σύγχρονων είναι, όπως λένε αυτοί, η εμβήθηση. Εμβήθηση είναι ότι είναι σαν να είσαι εκεί μέσα και με τα ψηφιακά ερεθίσματα στην ουσία που δέχεσαι, οι αισθήσεις σου τις κοροϊδεύεις στην ουσία και νομίζουν ότι βρίσκεσαι εκεί. Έτσι, δηλαδή, νομίζεις ότι αυτό που βλέπεις είναι μπροστά σου, νομίζεις ότι αυτό που ακούς. Οπότε δεν είναι ένα θέμα. Είναι ψευδαίσθηση, είναι πραγματικότητα, είναι πραγματικό ερέθισμα. Εγώ κι άλλοι το λέμε ψηφιακό ερέθισμα. Υπάρχουν τρόποι και τους περιγράφω στα πρώτα, στο πέμπτο κεφάλαιο είναι. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να διηγείρουμε την όραση και την ακοή. Σε πειραματικό επίπεδο υπάρχουν διατάξεις
τσιπάκια να το πω λοιπόν, συσκευές που κάνουν προσωμείωση γεύσης. Δηλαδή, ακουμπάς στη γλώσσα το κυκλωματάκι και σε κάνει να νιώθεις την γεύση, την τάνη του. Ανάλογα με αυτό που βλέπεις ίσως. Για όλες τις αισθήσεις. Το οπτικό γάντι υπάρχει που έχει και διενέργειες και αισθητήρες, οπότε σου λέει νιώθεις, κουνάς, μετακινείς πράγματα στον εικονικό χώρο. Και αρχίζουμε και λέμε τώρα, είναι πραγματικότητα ή εικονικότητα. Είναι λίγο ένας γρίφος αυτό, έτσι. Λοιπόν, αυτοί όμως θεωρούν ότι οι εικονικές οντότητες δεν είναι αναπαραστάσεις, ότι είναι πραγματικές. Οι εικόνες είναι οι πραγματικότητες. Εμείς αλληλεπιδρούμε με τις εικονικές οντότητες, γινόμαστε και εμείς μια οντότητα μέσα στο εικονικό περιβάλλον και όπως λέει εδώ, όπως λέει και η θεωρία η μεσαιωνική της μετουσίωσης, το σύμβολο γίνεται πραγματικότητα. Αυτή είναι η έννοια της τηλεπαρουσίας. Τηλεπαρουσία είναι αυτό που συμβαίνει λοιπόν στον κυβερνοχώρο, όπου οι πρωτογενείς οντότητες μεταφέρονται και μετασχηματίζονται σε κυβερνοοντότητες, θα το έλεγα. Οντότητες στον κυβερνοχώρο. Δηλαδή, άρα, θεωρούν ότι πρόκειται για άλλο ένα επίπεδο πραγματικότητας. Ότι ο κυβερνοχώρος είναι ένας χώρος που πραγματικές οντότητες, έστω και μέσα από μια τηλεμεταφορά, συναντιόνται πραγματικά. Κι ας είναι μακριά τα πρωτογενή σώματα, ας πούμε, μπαίνω εγώ, μπαίνετε κι εσείς από έναν απομακρυσμένο χώρο και βρισκόμαστε σε μια εικονική αίθουσα. Εκεί είμαστε λίγοι στην πραγματικότητα εκεί, συναντιόμαστε. Δεν έχει σημασία που είναι ο ένας μακριά τον άλλον. Θα κουνιόμαστε, θα σχεδόν θα κουμπάει ο ένας τον άλλον. Σχεδόν. Ναι, αλλά εκεί έχονται και τα ψηφιακά ερεθίσματα. Είναι από μιμήσεις όλα αυτά. Κατά εμάς. Κατά αυτούς είναι φυσιολογικό. Μιμήσεις και οπότε, όταν ο χρήστης βυθίζεται σε έναν εικονικό κόσμο, λέει εδώ ο Χάιμ ότι οι οντότητες που συναντάει εκεί μέσα είναι πραγματικές. Συγγνώμη, θα διακόψω. Ναι. Είναι πολύ ωραία παρατήρηση για τον όρο χρήστης. Ναι, ναι. Σε δύο περιπτώσεις. Αυτό θα έλεγα τώρα. Ο άνθρωπος άξινον. Ναι, ναι, όχι, παρακαλώ. δεν θυμάμαι το όνομα τώρα που έχει πει. Θέλω να πει για τη φράση ότι δύο βιομηχανίες χαρακτηρίζουν τους πελάτες τους ως χρήστες. Τα ναρκωτικά και οι υπολογιστές. Οπότε δεν είναι και τόσο τυχαίο. Οπότε ο χρήστης κατοικεί και αλληλεπιδρά στον κόσμο με τις εικονικές οντότητες. Είναι ένα παιχνίδι, αν με ρωτάτε την προσωπική μου γνώμη, ένα παιχνίδι με το μυαλό μας για να μας πείσει ότι όλο αυτό είναι πραγματικό. Αυτό έρχεται και παρακάτω με το Metaverse, αν έχετε ακούσει την εκτεταμένη πραγματικότητα. Αυτό που υποστηρίζουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι είναι ότι αυτό που δημιουργείται είναι απλώς άλλο ένα κομμάτι της πραγματικότητας που το παράγουν οι υπολογιστές. Δηλαδή είναι πραγματικό. Απλώς παλιά δεν υπήρχε αυτή η τεχνολογία, τώρα το δημιουργήσαμε. Εγώ θα ξαναπώ ότι είναι παιχνίδι του μυαλού, το τι είναι πραγματικό, τι δεν είναι και όλα αυτά. Τώρα ίσως είναι ώρα να σας πω ότι ανακάλυψα ένα βιβλίο Digital Biology, ψηφιακή βιολογία, θα το λέμε στα ελληνικά, δεν υπάρχει στα αγγλικά. Είναι και αυτό πίσω. Και εκεί ο συγγραφέας του προσπαθεί να μας πει ότι οι υπολογιστές δημιουργούν ψηφιακά σύμπαντα. Ως επεκτάσεις του σύμπαντος που όλοι γνωρίζουμε. Και λέει, τι θα γίνει, λέει, άραγε στο μέλλον, μήπως οι πρώτες μορφές εξωγήινης ζωής που θα συναντήσουμε δεν θα είναι μέσα από τηλεσκόπια, αλλά μέσα από τις οθόνες των υπολογιστών μας, σε ψηφιακά σύμπαντα. Μήπως ο πρώτος άνθρωπος που θα μιλήσει, που θα κάνει διάλογο με έναν με ένα εξωγήινο πλάσμα, θα είναι ένας επιστήμονας υπολογιστών και όχι κάποιος αστροναύτης.
και θα μιλήσει με ένα εξελιγμένο ψηφιακό νευρονικό δίκτυο. Και μιλάμε για μη ανθρώπινες κουλτούρες και τεχνολογίες, οι οποίες θα γίνουν, θα δημιουργηθούν μέσα στα εργαστήρια και όχι, ας πούμε, στο διάστημα, ας πούμε, που ψάχνουμε αυτό. Ήθελε κάποιος να παρέμει. Εδώ ο συγγραφέας λέει ότι τα ψηφιακά σύμπαντα είναι μια πραγματικότητα, κατά την άποψή του. Έχει διάφορα επιχειρήματα και λέει γιατί να μην είναι. Όλα στο κάτω-κάτω αποτελούνται από ηλεκτρόνια και στοιχειώδη σωματίδια. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και μέσα στον υπολογιστή. Και γιατί να μην είναι. Γιατί, λέει, κάτι που βρίσκεται στο ψηφιακό σύμπαν του υπολογιστή να θεωρείται λιγότερο αληθινό από ένα φυσικό αντικείμενο στο σύμπαν μας. Γιατί να είναι η εικονική πραγματικότητα εικονική. Τι σημαίνει τεχνητό. Λέει, δεν είναι λίγο άδικο. Αν λέει, ποτέ καταφέρουμε να εξελίξουμε ένα νευρονικό δίκτυο που να μπορεί να έχει συνειδητότητα, συνειδησία. Σε ένα ψηφιακό σύμπαν δεν θα δικαιούται, λέει, να το πούμε τότε ότι είναι ζωντανό και όχι τεχνητό. Και επιμένει και αυτός εδώ να μας πει ότι τα ψηφιακά σύμπαντα δεν είναι απομιμήσεις, δεν είναι μεταφορές ή ψευδαισθήσεις, είναι πραγματικότητα. Και τελικά μας λέει ότι οι υπολογιστές είναι δημιουργοί συμπάντων. Λοιπόν, το έχουν πάρει πολύ σοβαρά όπως βλέπετε κάποιοι από την ιστορία. Ναι, αλλά πώς να πω. Είναι υπάρχει ολόκληρη προπαγάνδα τώρα πάνω σε αυτό. Ναι, ναι, δεν το λένε δύο-τρεις τρέλοι, δηλαδή. Είναι πιο οργανωμένο. Λοιπόν, οπότε το πέμπτο κεφάλαιο είναι αρκετά απαιτητικό και καταλήγει στο ότι εάν δεν έχω αίσθηση της πραγματικότητας, και μάλιστα ο Χάιμ, ένας από αυτούς που διάβασα, έχει μιλήσει και για το σύνδρομο εναλλαγής κόσμων, το έχω βάλει μέσα στο βιβλίο, που είναι κάτι σαν την αυτεία που έχουν οι ταξιδιώτες, δηλαδή σαν κύβερνο αυτεία θα το έλεγα, cyber sickness, γιατί παρατήρησε ότι μπαίνοντας και βγαίνοντας στους εικονικούς κόσμους, και το σώμα δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτή την αλλαγή. Έτσι, και μόνο το σώμα και ο εγκέφαλος. Και σκεφτείτε τώρα αυτά να μπουν υποχρεωτικά σε εργασία και εκπαίδευση. Δηλαδή να πρέπει κάποιος να εργάζεται 3 ώρες, ας πούμε 4, σε εικονικό περιβάλλον. Δεν θα είναι επιλογή, δεν θα είναι μόνο για τη διασκέδαση. Και αρχίζει το πράγμα και σοβαρεύει. Υπάρχει λοιπόν αυτό το ζήτημα, γιατί λέει υπάρχει μια καθυστέρηση, αλλιώς είναι το βιοσώμα μας και αλλιώς το κύβερνο σώμα μας και υπάρχει μια διαφορά φάσης και όλα αυτά. Νομίζω εσείς μελετάτε πολύ περισσότερο, ξέρετε πολύ περισσότερο για τη φύση του ανθρώπου και τα συστατικά του και τον τρόπο που λειτουργεί. Ψυχοβιολογικά δεν είναι φτιαγμένος ώστε το περιβάλλον του να είναι εικονικές πραγματικότητες ή αλλού να βρίσκεται, άλλα να βλέπει, άλλα να νιώθει. Έτσι. Και αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα για τον άνθρωπο. Ελπίζω να μην μεταλλαχτούμε σε κάτι άλλο, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτά τα περιβάλλοντα. Και το ερώτημα είναι κιόλας το κριτικό ερώτημα, γιατί να πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτά τα περιβάλλοντα. Δηλαδή, γιατί να πρέπει να μπορούμε να επιβιώσουμε σε ένα εικονικό περιβάλλον. Είναι υποχρεωτικό, είναι η καθημερινότητά μας, είναι σημαντικό, είναι μια αλλαγή στην οποία πρέπει να προσαρμοστούμε για να επιβιώσουμε. Ή με το ζόρι πρέπει να ζήσουμε μέσα σε αυτό και να δούμε πώς θα πάει. Σε όλα αυτά που λένε τώρα τα εικονικά, προβλέπετε κάποιος όρος ψυχής, όχι, όχι, δεν σας πω. Ναι, γιατί εδώ τώρα μπορεί να μιλάμε, αλλά δεν άκουσα για όρο ψυχής πουθενά. Γιατί μιλάμε για θάνατο, ο Πλάτων λέει ο διαχωρισμός σώματος από την ψυχή είναι ο θάνατος. Ναι, ναι, ναι. Αυτή δηλαδή είναι κάποια βλάβη, κάποια ασθένεια, άρα παραλείπουν η ψυχή εντελώς. Λοιπόν, παντού όπου διαβάζετε, όλοι αυτοί οι τύποι λένε ότι εντάξει, τώρα η ψυχή δεν υπάρχει, αλλά δεν αναφέρουν το πνεύμα. Μιλάνε για εγκέφαλο. Το πνεύμα καλά κάνουν και δεν το αναφέρουν, γιατί το πνεύμα είναι αναπνοή. Καμία αντίρρηση έχει αρχίσει και αυτό και λίγο μας μπερδεύει. Να σας η ψυχή είναι το θέμα. Με μια πρόταση. Όλοι αυτοί, όπως και ο Χαράρη, λέει, η ψυχή δεν υπάρχει. Τέλος. Αυτό το Χαράρη, δηλαδή. Δεν υπάρχει και μάλιστα το επιχείρημα του Χαράρη είναι ότι αφού δεν την έχουμε μετρήσει με κάποιο πειραματικό τρόπο, άρα δεν υπάρχει. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία λέει για τους υπολογιστές που κάνουν σύμπαντα, τα έχουν μετρήσει.
αποκλείσει, αλλά όταν δεν... Όχι, μπορεί, το μπορεί να είναι, δεν έχουμε τέσεις. Κάποια ναι, αλλά το ότι δεν μέτρησα κάτι δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Σημαίνει ότι ακόμα δεν έχω καταφέρει να το μετρήσω, αν μετριέται. Όπως ό,τι δεν υπήρχε πριν από την τεχνολογία, όπως παραδέχονται, έρχεται τώρα. Είναι το ίδιο. Να αφήσουμε να ολοκληρώσει και μετά να ρωτάμε ό,τι θέλουμε. Ναι, ναι, ναι. Να αφήσουμε να ολοκληρώσουμε. Έχουν λύσει το θέμα λέγοντας ότι η ψυχή δεν υπάρχει. Και εδώ μπαίνει και το ζήτημα του μετα-ανθρωπισμού ως επόμενο στάδιο. Δεν ξέρω αν τα έχετε συζητήσει αυτά καθόλου. Εδώ έχει τα συζητήσει. Ως επόμενο στάδιο του ανθρωπισμού. Δηλαδή, ο ανθρωπισμός, καλύτερα από μένα θα ξέρετε, γιατί μου προέρχομαι και από τις θετικές επιστήμες, όχι από τις θεωρητικές. Καλά, και εδώ μην νομίζω. Εγώ είμαι τελικό μέλη. Ωραία. Ο ανθρωπισμός λοιπόν ήταν η ιστορική και πολιτισμική φάση που μπήκε ο άνθρωπος στο κέντρο, παραμερίστηκε τότε ο Θεός, έτσι, και ο άνθρωπος ήταν το κέντρο, οι κλασικές αξίες και όλα αυτά. Τώρα, μας λένε ότι έχουμε μπει ήδη στον μετα-ανθρωπισμό που έρχεται να εκτοπίσει τον ανθρωπισμό και βγάζει τον άνθρωπο από το κέντρο και τον εξισώνει με τα ζώα και με τα αντικείμενα. Αυτό είναι ο στόχος τους. Αυτό. Αυτό έχει πολύ ζουμί. Για να δω τι έχω βρει, κάτι έχω λιχαρά. Και κοιτάξτε, όχι μόνο τον άνθρωπο με τα ζώα, που νομίζω το παρατηρούμε και στην πράξη, στην εποχή μας, έτσι, δηλαδή όλοι μας τρία νομίζω φιλόζει να πάμε τα ζώα, και αλλά εδώ αν κάνεις κακό σε ένα ζώο, κινδυνεύεις πολύ περισσότερο, δεν ξέρω, η ποινή σου μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από να κάνεις κακό σε έναν άνθρωπο. Έχει ξεφύγει δηλαδή η κατάσταση. Ναι, ναι. Δεν έχει ξεφύγει, επίτηδε στα όργανα. Αυτό το ίδιο λέμε. Αλλά δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με άνθρωπο και ζώο. Εδώ έχουν μπει και τα αντικείμενα. Άρα, μιλάμε για εξίσωση έμβιων, ό,τι μπορεί να είναι αυτό, και μη έμβιων όντων. Μέσα στα μη έμβια είναι και οι υπολογιστές. Και τα υπολογιστικά συστήματα. Έμψη κατά τη γέννηση. Ακριβώς, ναι. Και εκεί που θέλουμε να το πάμε είναι στους υπολογιστές. Λοιπόν, μέσα στο βιβλίο έχω γράψει σε μια υποσημείωση για να μην κουράζω τους αναγνώστες. Είναι λίγο δύο ταχύτητων το βιβλίο. Δηλαδή, έχει 400 υποσημειώσεις σε 230 σελίδες, ώστε να μπορεί όποιος θέλει να διαβάσει πιο ευχάριστα το κυρίως κείμενο και όποιος θέλει να εμβαθύνει να γίνει στις υποσημειώσεις. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί που λένε ότι αυτό καταρχήν έχει ακουστεί από τον προηγούμενο αιώνα και μάλιστα και ο Λεωνάρδο Νταβίντσι λέει. Έφερε παράδειγμα ότι άνθρωποι και μηχανές και ζώα έχουν κάποιο κοινό στοιχείο που έχει να κάνει με τη μεταφορά μηνυμάτων και την επεξεργασία μηνυμάτων. Οπότε, θεωρώντας ότι ακολουθούν τους ίδιους μηχανισμούς, επιχειρήθηκε μια τέτοια εξίσωση. Και ένας μαθηματικός, ο Γκίνερ, δεν θυμάμαι τώρα, κάτι μου λείπει από τα χαρτιά, είναι αυτός που είχε υποστηρίξει κάτι τέτοιο και μάλιστα μιλάνε για ένα τρίγωνο. Λέει κάποιες φορές αυτό το τρίγωνο είναι κατακόρυφο. Δηλαδή στην κάθε γωνία είναι ο άνθρωπος, τα ζώα και τα αντικείμενα, τα πράγματα. Κάποιες φορές λένε έτσι, είναι ο άνθρωπος επάνω και στη βάση είναι τα ζώα και τα πράγματα. Αλλά κάποιες φορές λένε και οριζόντιο και είναι όλα ίδια. Όλα στο ίδιο επίπεδο. Και γενικότερα ο μετα-ανθρωπισμός, τι λέει, θέλει να μας πείσει ότι. Το λέει και ο Χαράρη και όλοι τους και εδώ, ότι ο άνθρωπος. Δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι και. Είναι ότι πολλοί εγωιστές και πολλοί ψώνια ήσασταν που νομίζατε ότι ο άνθρωπος είναι η κορυφή της δημιουργίας, η κορονίδα της φύσης και όλα αυτά. Όχι, λέει, δεν είστε κάτι σημαντικό, ούτε ψυχή έχετε που λέγαμε και πριν. Άρα είστε το ίδιο πράγμα με ζώα και αντικείμενα και υπολογιστές. Με τα γουρούνια. Ναι, τα γουρούνια είναι το πιο απλό. Ο Χαράρη να πάει πολύ να. Ακόμα και τα γουρούνια όμως στη φάρμα των ζώων είναι πιο ισχυρά. Ναι, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Ο Χαράρη μιλάει συνέχεια για γουρούνια. Τώρα, αυτό το βαβλίδι το άφησε στην εκπομπή. Ναι, το θέμα ποιο είναι τώρα, αυτό που είναι το σημαντικό, νομίζω αναφέρθηκε και στην εκπομπή. Όταν, αυτό είναι το πρώτο στάδιο, το να παραδεχτούμε όλοι, ας πούμε, ότι όλα αυτά είναι ίσα και ότι δεν υπάρχουν και ξεκάθαρα όρια ανάμεσα σε αυτά που λέμε το βασίλειο των ζώων, των ανθρώπων, το δεν ξέρω τι. Όχι, λέει, είναι όλα μία συμπεριληπτική κατάσταση, μία οικουμένη, είμαστε όλοι το ίδιο πράγμα, δεν υπάρχουν σαφή όρια, αυτό που δηλαδή προβάλλει ο μετανθρωπισμός, ακόμα και αν χρειάζεται να αρνηθούμε την ταυτότητα την ανθρώπινη. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, θα δείτε ίσως όρους που τους ακούμε σε διάφορες πολιτικές, αλλά έρχονται και κουμπώνουν εδώ. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, να μην είμαστε συμπεριληπτικοί,
να είμαστε ανοιχτοί σε όλο το, πώς να πω, σε όλη την οικουμένη. Λοιπόν, αυτό τώρα τι σημαίνει, ότι όταν δεχτούμε την εξίσωση, δεχόμαστε να υπάρχουν και σχέσεις ανάμεσα στα είδη και στα αντικείμενα αυτά. Οπότε έχουμε υβριδοποίηση, υβριδισμούς, μεταλλάξεις, κυβερνοοργανισμούς, έτσι, δηλαδή ανθρώπους, ρομπότ, ζώα, μηχανές, όλα αυτά θα μπορούν να διασταυρώνονται, με τη βοήθεια της τεχνολογίας βέβαια, με όχι την τεχνολογία, και αφού είναι όλα στο ίδιο επίπεδο, αρχίζουν και παίζουν με τις, τους συνδυασμούς. Υβρίζει τον νόμο, από το ίδρυς, ναι, το ΛΟΑΤΚΙ. Ωραίο αυτό. Συν, το πλάσιο. Τώρα το δεν το έφερα. Διάβαζα για humanimalism, δηλαδή ανθρωποζώο, ανθρωποζωομηχανή. Υπάρχουν κάτι φοβερές, φοβερή ορολογία δηλαδή σε αυτά. Δηλαδή για μένα εκεί είναι η παγή, το επόμενο στάδιο των σχέσεων και της υβριδοποίησης. Γιατί λένε ότι όλοι δούλοι. Ναι. Και είμαστε ευχαριστημένοι μας. Και ότι το χαρακτηριστικό πια δεν είναι η εξέλιξη που έλεγε ο Δαρβίνος, η εξέλιξη. Έχουμε μπει στη φάση που το χαρακτηριστικό θα είναι η μετάλλαξη. Αυτό δεν γίνεται. Δεν υιοθετούμε σκύλο. Δεν ζωοθετούμε. Ναι, είναι όμως σκύλο. Είναι παπάς μαμά. Βάζουμε τα παιδάκια και κοιμάται με το σκύλο. Αντρέλεσαι. Αργότερα θα είναι φυσιολογικό το παιδάκι να το κάνει με το σκύλο. Πάμε λίγο παραπέρα από αυτό που είπατε εσείς. Ναι, και με το υπολογιστέ. Υιοθεσία είναι. Τεχνοθεσία. Οπότε, ο μετανθρωπισμός έρχεται να παραμερίσει τον ανθρωπισμό, να τα εξισώσει όλα και να μιλάει για μια. Εκεί μπαίνει και ο όρος της οικολογίας, του οικοσυστήματος, θα δείτε ότι όλα συνδέονται και συγκλίνουν. Αυτές οι ιδέες υπήρχαν και από τον 18ο αιώνα, αλλά δεν υπήρχε η τεχνολογία διαθέσιμη για να τις προχωρήσει. Τώρα που έχουμε πάει λίγο μπροστά, αρχίζουν και τρέχουν τα πράγματα. Παράδειγμα, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, ακούσει το βιβλίο Singularity του Ray Kurzweil. Αυτός τώρα είναι ένας τεχνοουτοπιστής της ακραίας πτέρυγας των μετανθρωπιστών, των πιο τοπικών ιδεών. Υπάρχουν και πιο συντηρητικοί. Singularity είναι αυτό που λέμε τεχνολογική μοναδικότητα ή μοναδικότητα, αν το έχετε ακούσει, γιατί κυκλοφορεί αρκετά. Αυτός τώρα λέει πράγματα τα οποία δυστυχώς θα έχουμε δίκιο όλες να υπάρχουν. Τεχνολογική μοναδικότητα κατά το δικό του μυαλό. Αυτός είναι ένας εφευρέτης που έχει πει πάρα πολλά πράγματα στην τεχνολογία, δεν είναι κανένας τυχαίος. Και μας λέει ότι θα έρθει η στιγμή χρονική, το 2045 πότε, που η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεπεράσει την ανθρώπινη και κάτι τέτοια. Όμως, σε ένα κεφάλαιό του, μιλάει για τρεις αλληλοεπικαλυπτόμενες επαναστάσεις. Η πρώτη είναι της γενετικής και έχει να κάνει με το συνδυασμό, δηλαδή την τομή που δημιουργείται από την βιολογία και τις επιστήμες των υπολογιστών, γιατί αυτό ήταν μια επαναστατική κατάσταση. Έτσι, καταγράφηκε το γονιδίωμα, είναι η γενετική, η μηχανική, παρεμβαίνουμε στο γονίδιο μέσα από υπολογιστές κλπ. Αυτό συνέβη, η γενετική. Μετά έρχεται η νανοτεχνολογία, που είναι η τομή της τεχνολογικής πληροφορίας με τον φυσικό κόσμο. Και στο τέλος, η τρίτη λέει και η πιο σημαντική, γιατί κάθε μία είναι το όχημα για να πηγαίνουμε στην επόμενη, είναι η επανάσταση της ρομποτικής, με μια ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη. Νομίζω όλοι έχουμε καταλάβει ότι είμαστε στη φάση που ολοκληρώνεται η επανάσταση της γενετικής και πηγαίνουμε στην επανάσταση της νανοτεχνολογίας. Δηλαδή αυτά που λέει δεν τα έχει βγάλει το μυαλό του, πώς φαίνεται συμβαίνει. Τώρα, η ρομποτική αργότερα δεν ξέρω τι θα μας δώσει. Πάντως υπάρχει ένα συγγραφέας πάλι που λέει ότι οι άνθρωποι είναι ρομπότ δεύτερης κατηγορίας. Δεν θα μπορέσουν λέει, ποτέ να γίνουν τόσο καλοί σαν τα ρομπότ, γιατί τα ρομπότ θα έχουν όλη την γνώση και όλη την τεχνολογία πάνω τους και ποιοι είστε εσείς, είστε και δεύτερης κατηγορίας πράγματα. Τέτοια πράγματα ακούμε. Τώρα, τι άλλο να πω εδώ. Εντάξει, υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία αναμένεται να γίνουν στο μέλλον με όλες αυτές τις τεχνολογίες. Ξαναλέω, η ψηφιακή τεχνολογία είναι ο καταλύτης για όλα αυτά. Και έχει ανοίξει πόρτες και ωρέξεις σε αυτούς που λέμε τεχνοουτοπιστές.
για να γυρίσω πάλι στη δομή του βιβλίου. Το 6ο και το 7ο κεφάλαιο αρχίζουν και έχουν μια κριτική διάθεση. Προσπαθώ να επιχειρηματολογήσω με τεκμηρίωση ότι η ψηφιακή επανάσταση τίθεται σαν ερώτημα. Είναι μονόδρομος, είναι πανάκια, θα ξεψώσει τον άνθρωπο. Και το 7ο κεφάλαιο βάζει πολλά πράγματα και αγγίζει ακόμα και το ζήτημα ενός ενδεχόμενου ψηφιακού ολοκληρωτισμού. Και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σε όλο αυτό. Νομίζω το πέρασα έτσι το βιβλίο. Εντάχει, ναι, θέλετε να κάνουμε διάλογο καλύτερα. Ναι, ναι, δεν ξέρω ποιος θα συντονίσει τη συζήτηση.